καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο Γιώργος Στεφανόπουλος εδώ στο Περιστέρι, στο Μπουρνάζι. Σχεδόν όλα έτοιμα για την αναμέτρηση μεταξύ της ομάδας των Golden State Warriors με τους γκουρούδες. Εδώ έχουμε το πρώτο άστοχο σουτ του αγώνα. Ήταν από το μακρύ για τους Golden State Warriors. Και εδώ έχουμε ένα τραυματισμό. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Στο πρόσωπο φάνηκε να είναι το χτύπημα. Λοιπόν, όχι, συνεχίζεται το παιχνίδι. Ας το χωσουδιατήσω από την αρχή. Rebound όμως είναι για τους γκουρούδες και φάουλ υπέρ τους. Λοιπόν, αφορά από τον Αχή, η μπάλα πάει απέναντι στον Μπαλαούρα. Πάσα στην αδύνατη πλευρά, Αχής για τρεις, άστοχος. Το rebound είναι για τους Golden State με τον Μητρόπουλο. Ένα ελεύθερο σουτ, δεν βρήκε το στόχο. Ξανά από τον Μητρόπουλο, μετά το rebound που πήρε στην άμυνα. Γκουρούδες τώρα με μια πολύ ωραία διείσδυση και μια εξαιρετική πάσα του Αχή για τον Κοτσόλη, ο οποίος σκοράρει για 2 με ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Ωραία φάση εδώ για τους γκουρούδες. Στέφανος Κοτσόλης κάνει το 0-2. Άστοχη τώρα η προσπάθεια των Golden State. Κοτσόλης αστοχή αυτή τη φορά. Rebound για τους Warriors. Warriors οι οποίοι δεν κατάφεραν να μπουν τελικά στα playoffs. Πρόλαβε εδώ την μπαλά με τρομερή προσπάθεια ο Αντωνόπουλος, αλλά την έστειλε σε χέρια αντιπάλων. Γκουρούδος και πάλι στην επίθεση. Θα πούμε και στην πρώτη ευκαιρία για το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα. Το τρίποντο εδώ είναι εύστοχο, πολύ ωραίο σουτ από τη γωνία για τον Μπαλαούρα. Και 0-5 για τους γκουρούδες, με 7-35 να μένουν για την λήξη της περίοδου. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά οι γκουρούδες είναι πιο εύστοχοι. Έχουν βρει ελεύθερα σούτ, αλλά συνεχίζουν να είναι άστοχοι οι Golden State. Γκουρούδες τώρα και πάλι, Κοτσόλης βγάζει έξω, το σκέφτηκε και το πήρε ο Μελάγες. Και γιατί να μην το πάρει, ο Λομόναχος ήταν 0-8. Πολύ καλό ξεκίνημα από τους γκουρούδες. Όχι ανάλογο για τους Warriors. Και έχουμε και λάθος τώρα, την παίρνει όμως την μπάλα και αστοχή και σε αυτό, απίστευτο. Και ξανά από κάτω. Ο Αντωνόπουλος εκεί έχασε δύο καλάθια εξ επαφής, ειδικά το πρώτο ήταν απίθανο το πως το έχασε, ενώ η μπάλα βρέθηκε μπροστά του. Δεν μπορούν να σκοράρουμε τίποτα οι Warriors. Για να δούμε. Κοτσόλης από το ύψος των βολών, όχι. Rebound για τους Golden State. Γρήγορα φεύγει ο Μακρύς. Το σούτ είναι για τρεις. Ούτε αυτό. Yeah.
πάλι ένα καλάθι εδώ για τους γουρούδες, 0-10. Να δούμε πού θα σταματήσει αυτό το σερί με το οποίο έχουν ξεκινήσει τον αγώνα οι γουρούδες. Κι άλλο άστοχο για τους Golden State. Δεν μπορεί να συνδεθεί ο Μακρύς. Απ' τη γωνία είναι ελεύθερος για τρεις ο Μελάκης. Το παίρνει, το χάνει. Το τσόλισε σε ένα follow που θα μπορούσε να το έχει βάλει εκεί. Το χάσε και η Golden State είναι απ' την άλλη πλευρά. Πάλι άστοχο το shoot. Γιώβας παίρνει το δικό του το θετικό ριμπάουντ από τη δικιά του προσπάθεια. Χάνει κι άλλο shoot. Ξανά οι γουρούδες. Πολύ ωραία μέχρι μέσα ο Αχής, ο Παύλος. Δεν 12 το σκορ. Ξανά άστοχος ο Μητρόπουλος. Δεν μπορούν με τίποτα οι Warriors. Και φάουλ τώρα στον ευνηδιασμό που κερδίζουν οι γκουρούδες. Από το πλάι επαναφορά. Θυμίζω 0-12. Έχουμε περάσει το πεντάλεπτο. Κι άλλο εύστοχο. Ο Αχής με δύο συνεχόμενα κάνει το 0-14. Η πάσα στην αδύνατη πλευρά είναι κακή από το μακρύ. Κλέβει ο Αχής. Δίνει στον Μπαλαούρα, εκείνος για τον Αχή, τον Παύλο, που σουτάρει και σκοράρει για 2, άλλο ένα καλάθι, 0-16 και έχουμε το πρώτο time out της αναμέτρησης, επιστρέφουμε σε λίγο.
Επιστροφή από το time out. 0-16, 4 λεπτά για τη λήξη περίοδου. Golden State Warriors ψάχνουν το πρώτο τους καλάθι στο match, το οποίο ακόμα δεν έχει έρθει. Αντωνόπουλος, να το, το πρώτο καλάθι. Και όχι απλά καλάθι, καλάθι και φάουλ. Αντωνόπουλος σε μια διείσδυση που μπήκε δυνατά, έκανε ωραίο τελείωμα. Πήρε και το φάουλ για μια ελεύθερη βολή επιπλέον. Τι βάζει για τη βολή, 3-16. Αλλά έχουν κολοκοθά να ανέβουν τώρα οι Warriors, έτσι όπως ξεκίνησαν το match. Εντάξει, δεν ευθύνονται και αυτοί μόνο βέβαια, γιατί οι γκουρούδες είναι πολύ καλοί. Ο Τσόλης, πολύ ωραία πάσα. Το καλάθι δεν μπαίνει, αλλά έχουμε το φάουλ στον αρχή για δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη. Λέγαμε ότι οι Golden State δεν κατάφεραν τελικά να μπουν στα playoffs. Το σημερινό μάτς δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για αυτούς. Ενώ απ' την άλλη οι γκουρούδες έχουν κλειδώσει τη δεύτερη θέση, ακόμα και να χάσουν σήμερα. Γιατί οι υπόλοιπες ομάδες στην τετράδα έχουν δώσει τα παιχνίδια τους και δεν ήταν αυτό αρκετό για να διεκδικήσουν εκείνες τη δεύτερη θέση. Η δεύτερη θέση είναι για τους γκουρούδες, την έχουν καπαρώσει, οπότε ούτε εκείνοι έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον για το σημερινό παιχνίδι. Το ενδιαφέρον ενώ εδώ έχουμε άλλο ένα τρίποντο για τους γκουρούδες με τον Αχή, ο οποίος έχει αρχίσει να ζεσταίνεται για τα καλά. 5-20. Το ενδιαφέρον λοιπόν στο σημερινό μάτς περιορίζεται στο τι μπάσκετ θα δούμε, ποιος θα κερδίσει το συγκεκριμένο μάτς και γενικότερα στην χαρά του αθλήματος που λέμε. Σίγουρα θέλουμε να δούμε και σε τι κατάσταση βρίσκονται οι γκουρούδες ενώπιση των play-off. Απ' την άλλη, οι Warriors σίγουρα θέλουν να αποχαιρετήσουν τη φετινή σεζόν με μια καλή εμφάνιση. Καθώς είναι μια πολύ καλή ομάδα, ομολογουμένως. Άστοχοι εδώ οι γκουρούδες. Warriors στον ευνηδιασμό, όχι, με τα πολλά φτάνει η μπάλα στο Μητρόπουλο, αστοχή για 2, Κοτσόλης στο rebound, δίνει στον Αχή. Το σούτ είναι για 3 από Μελάγες, αστοχό. Τρέχει μόνος του στον ευνηδιασμό και τελειώνει πολύ ωραία τη φάση ο Νίκος Μητρόπουλος. Για το 7-20 προσπαθούν να το μαζέψουν το πράγμα τώρα οι Warriors. Κοτσόλης από την γραμμή των βολών πάτησε, σούταρε για 2 και ευστόχησε. 7-22, 1-39 για το πρώτο δεκάλεπτο. Για τον Μητρόπουλο που δεν καταφέρνει να κάνει μια πολύ καλή διείσδυση όπως πριν. Α
αστοχή και τώρα είναι το shoot το ελεύθερο για 3 από τον Αχή. Όχι, Κοτσόλη στο rebound, βγάζει έξω. Ο άλλος Αχής αυτή τη φορά αστοχή, επίσης σε τρίποντο. Παύλος Αχής για 2 στη διείσδυση, όχι. Και Μητρόπουλος τώρα στο rebound. Τρέχει, πάει μέχρι μέσα. Το χάνει το layup. 7-22 παραμένει για τους γκουρούδες. Τσόλης Αχής. Πάει το δώσει στο σκρίνο, ο Αργυράκης δεν το παίρνει. Δίνει στον Κωνσταντίνο Αχή. Ξανά ο Παύλος, Κώστας για 3, ο Κωνσταντίνος ο Αχής εύστοχος, 7-25. Μια συνεργασία ανάμεσα στους Αχίδες εκεί. Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο δεκάλεπτο. Γκουρούδου στην επίθεση με την ωραία προσπάθεια και το καλάθι. Φοβερό καλάθι εκεί από τον οικονόμου. Απ' την άλλη μεριά τώρα Μητρόπουλος για Μητρόπουλο και εκείνος βάζει το καλάθι, 11-27. Παλαούρας, Αχής. Αχής προσπαθεί, είναι πολύ καλή άμυνα, αλλά το βάλε. Ο Μητρόπουλος έπαιξε εκεί πολύ δυνατή άμυνα πάνω στον Αχή. Τι άλλο να κάνει. Πήρε ένα πολύ δύσκολο δίποντο και σκόραρε. Ο Αχής που δείχνει ασταμάτητος. Αυτό δεν ήταν καλό από τον Τσούρτο το σουτ. Κονόμο αφήνει για Μπαλαούρα. Κακή η πάσα για τον Κοτσόλη. Κλέβουν οι Golden Steak. Τσούρτος, Μητρόπουλος. Για Μητρόπουλο, ξανά η Μητροπολική συνεργασία. Κι άλλο ένα καλάθι, 13-29. Παλαούρας. Μέχρι μέσα, το βάλε. 13-31. Περάσαμε το πρώτο δίλεπτο του δεύτερου δεκαλέπτου. Σαράντης, airball, Μητρόπουλος, ωραίο το rebound και ο Νίκος Μητρόπουλος βάζει άλλο ένα καλάθι. Έχει βοηθήσει αρκετά στο σκοράρισμα που δεν είναι και κάτι που βρίσκουν πολύ εύκολα οι Golden State από την αρχή του παιχνιδιού. Μπαλαούρας, είναι καλή η άμυνα. Η μπάλα έχει βγει και είναι για τους γκουρούδες και πάλι. Μπαλαούρας, Αχής, προσποιείται. Είναι καλή άμυνα του Μητρόπουλου. Καλή άμυνα εκεί και από τον Αντωνόπουλο. Έμεινε η μπάλα στα χέρια του Μελάγες που δεν πρόλαβε να σουτάρει. Κάνανε μια ωραία άμυνα εδώ οι Warriors. Η επίθεση είναι το θέμα. Σούρθος για Μητρόπουλο, εκείνος για Νίκο Μητρόπουλο, εκείνος πολύ ωραία πάσα από το high post στον Αντωνόπουλο που σκοράρει για 2, 17-31. Εδώ που τα λέμε, η επίθεση είναι το ζήτημα για τους Golden State Warriors. Βέβαια και στην άμυνα δεν είναι ότι
περίοδο έλαμψαν. 25 πόντους δέχτηκαν. Είναι πάρα πολύ. Εδώ τώρα δείχνουν να έχουν σφίξει λίγο και την άμυνά τους. Βγάζουν άλλη μία. Στην επίθεση έχουν βρει ένα κάποιο ρυθμό. Εδώ ο Μητρόπουλος δεν κατάφερε να τελειώσει την ωραία κίνηση που επιχείρησε. Αλλά την baseline επαναφορά για τους γκουρούδες. Οικονόμου στην επαναφορά. Βγαίνει από τα screen ο Αχής. Θα το πάρει το shoot από το high post. Είναι αρκετά άστοχο. Μητρόπουλος παίρνει το rebound και κατεβάζει ο Τσούρτος. Μητρόπουλος από το high post διστάζει να σουτάρει. Προσποιείται και κάνει τη διείσδυση. Δικαιώνεται. 19-31. 5,5 λεπτά για το ημίχρονο. 19-31 έχουν μειώσει οι Golden State Warriors. Ενώ η πάσα ήταν πολύ καλή για τον Αχή, αλλά εκείνος επιχείρησε να τελειώσει κατευθείαν και να μην κατεβάσει την μπάλα, να κάνει ένα alley-oop. Ενώ η πάσα ήταν πολύ όμορφη από τον Μελάγες, ο οποίος τώρα σουτάρει και σκοράρει για 2. 19-33. Στοχούν οι Warriors. Μεγάλη πάσα που κλέβει, που κλέβει με την πλάτη εκεί ο Μητρόπουλος. Τρομερό κλέψιμο. Σήκωσε τα χέρια. Σου λέει κάπου θα τη βρω την μπάλα. Με την πλάτη την βρήκε τελικά. Την έκλεψε. Κόβει τώρα για την baseline. Παίρνει και το τρίποντο. Το βάζει κιόλας. Μια τρομερή σεκάνς εδώ του Μητρόπουλου, που μειώνει σε 22-33. Αχής χάνει το τρίποντο και έχουν την ευκαιρία να μειώσουν κάτω από τους 10 τη διαφορά η Golden State. Μετά από πάρα πολλή ώρα, Μητρόπουλος, 2 βολές. Παραλίγο και το καλάθι, ήταν καλό το τελείωμα. Και για να δούμε αν θα πέσει η διαφορά τους 10. Στοχή και στη δεύτερη. Και η διαφορά στους 9, 24-33. Αυτό έχει να συμβεί από το σημείο που προηγήθηκαν με 0-10, δηλαδή οι γκουρούδες. Δεν έχει ξαναπέσει διαφορά σε μονοψήφιο ρυθμό. Να τώρα που έγινε. Και για να δούμε πως θα αντιδράσουν οι γκουρούδες. Αρχής βγάζει για το ελεύθερο τρίποντο του Μπαλαούρα. Άστοχο είναι. Και έχουμε τώρα τους Golden State. Πατάει και σουτάρει ο Μακρύς αστοχή, αλλά στο rebound ο Μητρόπουλος. Ο Νίκος ο Μητρόπουλος, καθώς ο Κωνσταντίνος Μητρόπουλος έχει περάσει έξω. Η πάσα είναι πολύ καλή. Το κόψιμο ξεχάστηκαν εκεί οι Golden State. Άφησαν τον Αχή να βρεθεί ολομόναχο στη ρακέτα. Με ένα έξυπνο κόψιμο, η αλήθεια είναι. Του πέρασε ο Μπελάγες στη σκαστή και είπε ευχαριστώ πολύ για τον δώρο ο Αχής.
το τελείωμα είναι άστοχο και σε πρώτο και σε δεύτερο και σε τρίτο και σε τέταρτο χρόνο. Αντωνόπουλος και Μητρόπουλος εκεί δεν κατάφεραν να σκοράρουν σε αλλεπάλληλες προσπάθειες. Στροφή για το δεύτερο ημίχρονο. Αστοχο σούτ. Αστοχο και για τους Γουρούδες νωρίτερα, ενώ τώρα σκοράρει ο Αντωνόπουλος που έχει τραβήξει για τους Golden State. Αυτός και οι δύο Μητρόπουλοι έχουν κάνει τη ζημιά, ενώ απ' την άλλη ο Παύλος Αχής έχει κάνει το μεγαλύτερη θράψη, ενώ εδώ έχουμε άλλο ένα καλάθι και φάουλ από τον Αντωνόπουλο. Κωνσταντίνος Αχής και σκοράρει για 2. Ωραίο καλάθι, 34-47. Προσπαθούν οι Golden State, είναι η αλήθεια, αλλά έχουν δύσκολη αποστολή. Οι Γουρούδες είναι πολύ καλοί, δεν μειώνουν την απόδοσή τους, ενώ έχουμε τώρα ένα εύστοχο σου για το μακρύ επιτέλους που σκοράρει για 3 και κάνει το 37-47. Πρέπει να σφίξουν λίγο παραπάνω την άμυνα, αλλά όταν βάζουν συνεχώς τέτοια σούτ οι Γουρούδες είναι δύσκολα τα πράγματα. 37-49. Και αυτό το σούτ, ας πούμε, δεν ήταν εντελώς, δεν μπορείς να πεις να ξεμαρκάρεις το ή εύκολο. Έχουν βάλει λάθος. Το Αχής φεύγει στον αφηγιασμό, 37-51. Είναι αυτό, είναι αυτό. Δείχνουν οι Golden State ότι προσπαθούν να γυρίσουν. Ανεβάζουν στροφές οι Γουρούδες για μερικές φάσεις και επιστρέφουν και πάλι όσο οδηγεί στο παιχνίδι. ...39-51 από το Μητρόπουλο. Εδώ είναι στα ίσια το κόψιμο, τρομερό κόψιμο από τον Αντωνόπουλο στον Κοτσόλη. Επιστροφή για την τέταρτη περίοδο. Στην επίθεση οι Γουρούδες. Παλαούρας, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, πολύ εύστοχος από το τρίποντο. Οι δύο αχίδες Αχής Παύλος και Αχής Κωνσταντίνος έχουν κάνει επίσης τρομερό μάτς, ειδικά ο Παύλος. Από την άλλη πλευρά, Αντωνόπουλος και Μητρόπουλοι για τους Golden State έχουν κάνει φοβερό μάτς, αλλά αυτός ο οποίος έχει αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα είναι ο Μακρύς, ο οποίος λέγαμε ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε συνδεθεί, ήταν πάρα πολύ άστοχος και ότι το χρειαζόταν η ομάδα του, και πράγματι εμφανίστηκε, έκανε ένα τρομερό
τρίτο δεκάλεπτο με 10 πόντους. Τώρα βάζει και ένα τρίποντο 57-67. Δίνει στην ομάδα του αυτό κάτι παραπάνω που χρειαζόταν στην επίθεση. Έναν πόλο ακόμα για να μπορέσουν να επιστρέψουν. Και τώρα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία φάση ξανά για τους Golden State με το καλάθι στον ευνηδιασμό από τον Γιωβά. Και μειώνουν στους 8 πλέον μετά από μια τρομερή άμυνα που βγάλανε νωρίτερα. Αρχίζει όμως για 2 και πάλι ο Κωνσταντίνος και κόβει το ρυθμό των Golden State. Κρύο αίμα. Πραγματικά όποτε το πιστεύουν οι Golden State και πάνε να κάνουν κάποιο σερί, εμφανίζεται κάποιος με πραγματικά κρύο αίμα από τους γκουρούδες και σαν να μην συμβαίνει τίποτα, βάζει ένα σουτάκι από μέσα απόσταση, ένα τρίποντο και κόβει το ρυθμό στους Golden State. Πολύ ωραία προσπάθεια του Γιώβα εδώ. Ο Γιώβας βάζει άλλο ένα καλάθι πολύ όμορφο και 61-69. Κάτι μου λέει εδώ ότι αν συνεχίσει έτσι το match, φαίνεται να το θέλουν πολύ οι Golden State το παιχνίδι. Αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα θα έχουμε δραματικό φινάλε. Για να δούμε. Αρχής, περνάει και άλλο καλάθι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ασταμάτητος. Και άλλο καλάθι από το μακρύ όμως, ο οποίος και αυτός μοιάζει ασταμάτητος πλέον. Και 63-71. Παύλος αρχής, μπαίνει προς τα μέσα, σκοράρει πολύ εύκολα. Η πάσα είναι απρόσεκτη εκεί και λίγο βιαστική, ο Μπαλαούρας κλέβει. Σουτάρει για 2 από το ύψος των βολών, σκοράρει και 63-75. Αρχίζουν να γκρεμίζουν πάλι ό,τι χτίσανε οι Golden State. Με 12 ξανά μπροστά οι γκουρούδες, που είναι πραγματικά μια εξαιρετική ομάδα. Αντωνόπουλος παίρνει το φάουλ από τον Αχή. Και το λέω αυτό γιατί η Golden State είναι πάρα πολύ καλή από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά και ειδικά στο τρίτο. Και πραγματικά χρειάζεται να είσαι μια εξαιρετική ομάδα για να αντέξεις σε αυτήν την αντεπίθεση και να κάνεις τα πράγματα να φαίνονται πάρα πολύ απλά. Ξανά φεύγει ο Γιωβάς τώρα στον ευνηδιασμό και βάζει άλλο ένα lay-up. Στα 5-75 ο Γιωβάς έχει δώσει πολλές λύσεις φεύγοντας τόσο γρήγορα στον ευνηδιασμό, σαν σύμφωνα πραγματικά. Και από την άλλη τώρα οι γκουρούδες, κλείνει το οικονόμου, δίνει στον Αχή, Μπαλαούρας. Του κλέβει την μπάλα ο Γιωβάς και πάει ξανά πολύ γρήγορα στον ευνηδιασμό και έχει δώσει. Το δείχνει τρίπλα. Του φύγει η μπάλα λίγο ψηλά. Από την αλήθεια δεν ξέρω αν συνιστούσε παράβαση αυτό που είδα εγώ. Γιατί το έβαλε το καλάθι ο Γιωβάς. Μπουρούδες πάλι. Οικονόμου περνάει, το βάζει. 65-77. Οικονόμου κλειδί στο σημερινό αγώνα. Δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες, αλλά όταν παίρνει είναι εύστοχες και πολύ σημαντικές.
περνάει η μπάλα. Τι έχουμε, 3 δευτερόλεπτα. Μείνανε πολύ ώρα εκεί με την μπάλα στη ρακέτα η Μητρόπουλος και η Αντωνόπουλος. Κάποιος χρεώθηκε με 3 δευτερόλεπτα, μπορεί και 2. Προχωράμε. Αχής. Και τι έχουμε εδώ τώρα. Κάποιο χτύπημα εκτός φάσης, κατά λάθος από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Γιωβάς πρέπει να έχει βρει σε ευαίσθητο σημείο τον Αργυράκη. Μπορεί. Αρχής. Οικονόμου. Αρχής. Δίνει το σύνο οικονόμου.